Σε μια είδηση από το αστυνομικό δελτίο, είναι μια επιχείρηση αστυνομίας σε εξέλιξη, κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα, για αρχαιοκάπηλους. Ο Δημήτρης Καραστεφανής θα μας ενημερώσει. Δημήτρη. Καλησπέρα σας, Σπύρο. Από τις 7 το πρωί, λοιπόν, είναι σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας στην Κεντρική Μακεδονία, στην Ανατολική Μακεδονία και τη Φθιώτιδα. Σε 13 τουλάχιστον νομούς έχουν γίνει 35 συλλήψεις μέχρι αυτή τη στιγμή και 30 κατοίκων έρευνες για συμμετοχή σε μεγάλο κύκλωμα αρχαιοκαπήλων. Μέχρι αυτή τη στιγμή έχουν εντοπιστεί τουλάχιστον 5.000 αρχαία νομίσματα, πάρα μα πάρα πολλά χρήματα, όπλα, σφαίρες, ανιχνευτές μετάλλων, καθώς και βιβλία τα οποία δείχνουν την αξία των αρχαίων αντικειμένων. Ήταν πολύ οργανωμένο το κύκλωμα, ναι. Ενώ στα πλαίσια του αυτοφόρου αναμένεται να γίνουν και άλλες συλλήψεις. Θα τα έβγαζαν στο εξωτερικό, Δημήτρη? Αυτό δεν το γνωρίζουμε ακόμα. Ναι. Είναι τώρα αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη. Λόγω και πάλι, Σπύρο, είναι από τις 7 το πρωί και αναμένεται να τελειώσει αργά αύριο το μεσημέρι, όπου θα γίνει και ανακοινώσει βέβαια από την. Να σε ρωτήσω, Δημήτρη, επειδή μας είπες αρχαία όπλα, σφαίρες. Είχαμε τη ληστεία πρόσφατα στην αρχαία Ολυμπία. Δεν έχει καμία απολύτως σχέση. Καμία απολύτως σχέση με την αρχαία Ολυμπία. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ.